Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή εδώ στο Πανιόνια Νέα TV. Δεν θα είμαι μόνος μου. Έχουμε πει ότι αυτή η περίοδος, η μετά το τέλος της σεζόν και εν ώψη της νέας σεζόν, είναι λίγο νεκρική δημοσιογραφικά, αλλά είναι και μία ευκαιρία για να κάνουμε συνεντεύξεις και να έχουμε έτσι πιο θεματικές εκπομπές. Μαζί μου σήμερα είναι ο Γιάννης Σαχπατζίδης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εύχομαι να είσαι καλά. Έχουμε καιρό να πούμε, η αλήθεια είναι, οπότε είναι καλή ευκαιρία τώρα. Ναι, είχαμε πει αρκετό καιρό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Περισσότερο συζήτηση αν παρά συνέντευξη. Και νομίζω ότι, ξέρεις, όταν έχει περάσει ένα διάστημα και έχουν πέσει παλμοί, γίνονται και πιο ωραίες κουβέντες, πιο άνετες, να το πω, χωρίς πίεση. Ισχύει, ναι. Ίσως βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα, πιο ήρεμα. Έχουν περάσει δηλαδή και πράγματα που μπορείς να τα κουβεντιάσεις με μεγαλύτερη άνεση, οπότε είναι καλό αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω να πάρω τα πράγματα από την αρχή για να έρθουμε στο τώρα. Το περασμένο καλοκαίρι, μετά από μία ακόμα γεμάτη σεζόν στην Α2 που είχες, ήρθε ο Πανιόνιος της Β' Εθνικής, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Σου έκανε την πρόταση να ενισχύσει την ομάδα. Θέλω να μου πεις αρχικά τι σκέφτηκες αυτή την πρόταση και πόσο εύκολο ήταν να απαντήσεις θετικά. Εντάξει, δεν μου πήρε πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι, στο να απαντήσω. Και μόνο το όνομα του Πανιόνιου λέει τα πάντα. Από εκεί και πέρα έπαιξε ρόλο σίγουρα η νέα διοίκηση, σίγουρα η επιστροφή του Φάνη, σίγουρα ότι γνώρισα έναν άνθρωπο, τον Χρήστο του Μαγκίνα, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και μιλήσαμε και μου έδειξε την οπτική του Πανιωνίου, ο κόουτς ο Ταυρόπουλος που ήρθε σε επικοινωνία, και από εκεί και πέρα έπαιξε ρόλο πώς βλέπαν τα πράγματα και το πώς θα απαντιζόταν το ρόστερ του Πανιωνίου και ποιο θα ήταν η προοπτική, όχι μόνο για τη χρονιά στην Β' Εθνική, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Όταν είδες το πλάνο το καλοκαίρι που μας πέρασε, όταν αποδέχτηκες την πρόταση, είδες προφανώς λίγο πολύ τι κινήσεις θα γίνουν, είδες ότι η ομάδα θα έχει ως στόχο την άνοδο. Θέλω να πεις αν περίμενες να κυλήσει τόσο καλά, τόσο θετικά η σεζόν. Σίγουρα περνούσε το μυαλό μας. Τότε από όλα ξέραμε και ήξερα προσωπικά το ρόστερ μας, ήξερα τα παιδιά με τους πιο πολλούς είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Εντάξει, στόχος του Πανιωνίου και προσωπικά για μας δεν ήταν η φετινή χρονιά. Απλά ήταν ένα κίνητρο στο να ξεκινήσει κάτι καλό. Το ότι φτάσαμε σε σημείο να παίζουμε αυτά τα μάτς σίγουρα μας έκανε στο τέλος, δηλαδή τα κρίσιμα μάτς με την Μύκονο και την Άνοδο. Ήταν αυτά τα μάτς που περιμέναμε, νομίζω, τον Αύγουστο κιόλας. Ουσιαστικά, με αυτό που μου λες, είναι σαν να μου λες ότι η φετινή χρονιά ήταν και μια βάση για τη σεζόν που ακολουθεί τώρα στην Α2. Σίγουρα. Καταρχάς, οι πιο πολλοί παίχτες που είναι στο ρόστερ είναι παιδιά της Α2. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι πολύ λίγες οι παραστάσεις τους από τη Β' Εθνική. Έχουν μεγάλες παραστάσεις από τη Β' Εθνική με πρωταγωνιστικούς ρόλους από την Α1. Οπότε, σίγουρα είναι ότι απλά αρχίσαμε να χτίζουμε κάτι και η φετινή χρονιά που έχετε στην Α2 είναι πολύ σημαντική για μας. Ξεκίνησε η χρονιά, αποδεικνύατε σε κάθε μάτσο ότι ήσασταν το φαβορί στα χαρτιά, ήσασταν το φαβορί και στο παρκέ, πολλές νίκες μαζεμένες. Πόσο εύκολο είναι όμως για εσάς τους παίκτες να είστε συγκεντρωμένοι σε κάθε μάτσο, να είστε συγκεντρωμένοι στην καθημερινότητα, όταν βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από τους αντιπάλους? Εντάξει, είμαστε επαγγελματίες παίκτες. Πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι όλη τη χρονιά, είτε είναι προπόνηση, είτε είναι κάποιο εύκολο παιχνίδι, είτε έχουμε ρεπό, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι έχουμε έρθει για κάποιο σκοπό. Οπότε νομίζω το αντιμετωπίσαμε όλα τα παιδιά με μεγάλο επαγγελματισμό όλο αυτό. Τα σημεία κλειδιά μέσα στη σεζόν, ποια θεώρησες ότι ήταν, ποια παιχνίδια ή ποια κομμάτια τη σεζόν? Θα μιλήσω καταρχάς ότι αυτή η ομάδα έγινε οικογένεια. Νομίζω έγινε μια παρέα, αυτό ήταν ίσως το σημαντικότερο κλειδί στο αυτή η ομάδα να έχει επιτυχίες. Εντάξει, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο το κύπελλο μας έδωσε ψυχολογία. Ότι όταν αρχίζεις και κερδίζεις ομάδες της Α2 και φτάνεις και στο Final 8, παίζεις με την ΑΕΚ και φτάνεις μέχρι την παράταση, σίγουρα είναι μεγάλη ψυχολογική ένεση. Σου δίνει έξτρα κίνητρο και φτάσαμε να παίζουμε καλά ούτως ή άλλως μετά από ένα σημείο, γιατί υπήρχε χημεία στην ομάδα. Μία ήττα έχετε κάνει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, στη Βούλα. Ήταν ένα καμπανάκι ενώπιον των play-off της Ανόδου.
Σίγουρα, ναι. Σίγουρα μας επηρέασε. Σίγουρα μας χτύπησε το καμπανάκι, όπως είπες. Γιατί νομίζω μας έκανε αρκετά καλό αυτή η ΙΤΑ. Γιατί δεν ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο, δεν παρουσιαστήκαμε καθόλου έτοιμοι στη Βούλα. Νομίζαμε ότι ίσως θα το κερδίσουμε εύκολα, ήμασταν άστοχοι. Δεν παίξαμε όπως παίζαμε. Και λίγο μετά έρχονταν και το μάτς στην Κρήτη με την ΑΕΚ. Οπότε ήταν μια καλή ΙΤΑ, θα την πω, στο να μας ξυπνήσει λίγο. Πριν πάμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που ήταν ένα από τα highlights, έλεγα εγώ, του φετινού Πανιωνίου στη σεζόν. Γιατί ήταν ουσιαστικά το μοναδικό μάτς από τα λίγα μάτς, τέλος πάντων, που ήταν το μεγάλο outsider ο Πανιώνιος φέτος. Το κύπελλο πότε πήγε στο μυαλό σου ότι μπορείτε να το κυνηγήσετε, και μιλάω για το κύπελλο των εθνικών κατηγοριών? Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε από τον αρχικό σκοπό. Απλά όταν έχεις τέτοια παιδιά με τέτοιες παραστάσεις από την Α2 με πρωταγωνιστικούς ρόλους, σίγουρα είναι και λίγο το εγωιστικό μετά από ένα σημείο. Είναι το όνομα του Πανιωνίου, είναι ότι παίζαμε στην έδρα μας. Μετά από ένα σημείο κοιτούσαμε ξεκάθαρα στο να είμαστε στο Final Four του UNICEF Trophy. Και όταν ξέρεις ότι εκεί θα βρίσκεται ο Ηρακλής, θα βρίσκονται ομάδες που πήγαν άξια μέχρι εκεί, πας για να το πάρεις, είναι ξεκάθαρο. Πώς ήταν αυτά τα μάτς, δηλαδή, ειδικά το μάτς με τον Ηρακλή, νομίζω ότι ήταν και για εσάς ιδιαίτερο, από την άποψη ότι αντιμετωπίζατε μια ομάδα ιστορική στο ελληνικό μπάσκετ. Ήσασταν σε μια ιστορική ομάδα του ελληνικού μπάσκετ στον Πανιόνιο, είστε σε μια ελληνική ομάδα, ιστορική ομάδα. Ήταν κάπως πιο ιδιαίτερο από τα υπόλοιπα, μέχρι εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον? Σίγουρα, ναι, γιατί θεωρητικά έπαιζες, πέρα από το ότι συναντιόντουσαν δύο μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ, έπαιζες σε ένα μάτς με μια από τις καλές ομάδες Α2, σε ουδέτερη έδρα, οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να σκέφτεσαι ποιος θα είναι σε εισαγωγικά ο καλύτερος. Λοιπόν, πήρατε την κατακτήσατε αυτό το τρόπαιο. Να πούμε κιόλας, να θυμίσουμε ότι το αρνητικό της όλης υπόθεσης ήταν ότι δεν κατάφερε ο κόσμος να το χαρεί από κοντά, ούτε τα μάτς που γίνανε στο Χολαργό, ούτε τον μεγάλο τελικό. Άμα θες να μου κάνεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, νομίζω και εσείς θα ήταν διαφορετικό και για εσάς να έχετε τον κόσμο. Ξεκάθαρα. Εντάξει, σίγουρα σαν διοργάνωση είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι πολύ σημαντικό παίχτες τέτοιου από αυτές τις κατηγορίες να συμμετέχουν σε ένα Final Four. Απλά ήταν ωραία για τα παιδάκια που μαζεύτηκαν ακαδημίες. Το ευχαριστιόντουσαν και οι ίδιοι να βλέπουν παίχτες να παίζουν σε μια τέτοια διοργάνωση. Απλά θεωρώ ότι και εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχει κόσμος και από τις δύο ομάδες, και στο Χολαργό που έγινε η τελική φάση και στο ΆΚΑ μετά που έγινε ο τελικός. Λοιπόν, κατακτάτε το τρόπαιο, το UNICEF Trophy, αν θυμάμαι καλά, λένε, ονομαζόταν τυπικά. Ναι, ναι, ναι. Και πάτε στο Ηράκλειο να παίξετε με την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ των έξι ξένων, την ακριβή ΑΕΚ, την ΑΕΚ που πήγε αρκετά καλά και στην Ευρώπη. Εντάξει, προφανώς θεωρώ ότι και στο μυαλό σας ήταν ότι θα είναι κάτι πολύ δύσκολο να τα καταφέρετε. Παρ' όλα αυτά, στο παρκέ δείξατε τουλάχιστον εισάξια εικόνα με τον αντίπαλο. Θέλω να μου σχολιάσει, να θυμηθείς λίγο εκείνο το μάτς. Εντάξει, δεν μπορείς να το ξεχάσεις αυτό το μάτς, η αλήθεια είναι. Πήγαμε να το ευχαριστηθούμε πρώτα απ' όλα. Να σου θυμίσω ότι μετά από δύο μέσες παίζαμε με τον Όφη, είχαμε μάτς πρωταθλήματος. Σκοπός ήταν να πάμε να το ευχαριστηθούμε. Να ευχαριστηθούμε τη διοργάνωση, να ευχαριστηθούμε ότι θα παίξουμε με την ΑΕΚ, ότι θα παίξουμε με αυτό που είπες, με ένα ρόστερ 6 Αμερικάνων, με την ΑΕΚ που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Αλλά είναι αυτό που είπα και πριν, ότι εμείς είχαμε βρει τη χημεία μεταξύ μας. Υπήρχε οικογενειακό κλίμα, οπότε ευχαριστιόμασταν να παίζουμε τον μπάσκετ. Παίξαμε χωρίς άγχος, ξεκάθαρα μας βοήθησε αυτό το πράγμα. Ήμασταν εύστοχοι σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού. Αλλά αυτό είναι ότι υπήρχε ψυχολογία στην ομάδα. Θέλω να πω και πώς σας υποδέχτηκαν εκεί οι διοργανωτές, οι κριτικοί, δηλαδή μια ομάδα που, η μοναδική ομάδα που προέρχεται όχι από την Α2, από την Β' Εθνική. Τρίτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Μπορεί να είναι ο Πανιώνιος, αλλά κακά τα ψέματα ήταν μια ομάδα η οποία πήγαινε εκεί ως η πιο αδύναμη. Πώς σας υποδέχτηκαν, πώς σας αντιμετώπισαν και οι αντίπαλοι και οι διοργανωτές? Εντάξει, δεν νομίζω ότι μας υποτίμησαν σε κάποια ότι απλά ήρθε μια ομάδα της Β' Εθνικής. Όλοι ξέρουν το όνομα του Πανιωνίου. Όταν βλέπεις και το φάνη από κοντά, σίγουρα σου προκαλεί μια διαφορετική εικόνα.
Νομίζω ότι γενικά σαν διοργάνωση, σαν πόλη, έχει δείξει ότι αγαπάει το μπάσκετ και ότι προσφέρεται γι' αυτό. Ναι, και ένα πολύ ωραίο κλειστό, έτσι, τα δύο ωράκια είναι ένα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο κλειστό. Λοιπόν, μετά από αυτό το μάτς είχαμε κάνει εδώ συνέντευξη με τον στην εκπομπή ζωντανά τότε, τον Δημήτρη Βεργίνη και τον Αντώνη Ντομάτζαρη, οι οποίοι και οι δύο, πώς να το πω τώρα, ήταν μεν πολύ χαρούμενοι για την πάρα πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας που ιτηθήκατε στην παράταση, όπως δεν το θυμούνται. Αλλά απ' την άλλη, φοβόταν εισαγωγικά ή εκτός πώς θα επανέλθει η ομάδα στον αγώνα με τον Όφη. Δεν ξέρω αν το έχεις εσύ στο μυαλό, δηλαδή μετά από μια τέτοια επιτυχία μεν, αλλά στενά χώρια στο τέλος. Πώς θα είχατε ανταπεξέλθει άμεσα στο μάτι με τον Όφη του πρωταθλήματος. Εντάξει, σίγουρα υπήρχε πολύ ψυχολογική κούραση, πολύ σωματική κούραση. Γιατί δεν έχει συνηθίσει να παίζει με τέτοια κορμιά, με τέτοιες ταχύτητες, με τέτοιες εντάσεις. Θεωρώ ότι παρουσιαστήκαμε πολύ έτοιμοι, ίσως πιο πολύ από κάθε φορά σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως με τον Όφη. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκεφτόμουν τόσο πολύ, γιατί μας έδωσε αρκετά ψυχολογία το πώς εμφανιστήκαμε με την ΑΕΚ. Σίγουρα μας πείραξε ότι έτσι όπως πήγε το μάτς, θα μπορούσαμε και να είχαμε βγει νικητές από εκεί. Απλά είναι αυτό ότι όλα τα παιδιά είναι επαγγελματίες, ξέρουν πώς να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις, τέτοια παιχνίδια και παρουσιαστήκαμε αρκετά έτοιμοι. Εντάξει, μια υποθετική ερώτηση. Έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ κοντά στο να γίνει. Αν είχατε περάσει την ΑΕΚ, θα πηγαίνατε στους τέσσερις. Και νομίζω θα παίζετε με το Περιστέρι, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ καλή ομάδα το Περιστέρι, αλλά άμα αποκλείσει την ΑΕΚ, μετά παίρνει λίγο το μυαλά σου αέρα με την καλή έννοια ότι μπορείς ακόμα να φτάσεις ένα τελικό. Καλά, εντάξει, σίγουρα θα παίρνει τα μυαλά μας αέρα, αλλά νομίζω ότι. Με την καλή έννοια πάντα. Ότι... Με την καλή έννοια, ναι. Μα προφανώς είναι. Είσαι σε μια κατηγορία, είσαι δύο κατηγορίες κάτω που προφανώς δεν αντιπροσωπεύει τον Πανιόνιο. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι είχα τα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι θα ήμασταν πολύ άδειοι μετά από ενέργεια. Θεωρώ ότι θα το ευχαριστιόμασταν πάλι ότι θα παίζαμε γι' αυτό. Απλά ίσως η διάθεσή μας θα υπήρχε σίγουρα, ίσως τα κορμιά μας και η ενέργειά μας δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει. Ναι, γιατί ήταν και άμεσα, νομίζω ήταν δύο μέρες μετά. Ναι, μία ή δύο μέρες μετά. Μπορεί και μία, ναι, έχεις δίκιο. Ωραία, φεύγουμε από το κομμάτι του κυπέλου. Βασικά, πριν φύγουμε, θέλω να μου σχολιάσει την πρώτη φιέστα που έγινε τη χρονιά εκείνη. Μόλις επιστρέψατε από το ΆΚΑ που σας περίμενε ο κόσμος. Από το Χολαδικό, εννοείς. Από το ΆΚΑ που είχατε κατακτήσει το τρόπο, δεν σας περίμενε ο κόσμος στο Βαρύ. Από το ΆΚΑ, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, η αλήθεια είναι το περιμέναμε. Εντάξει, όλοι ξέρουν τη δυναμική του κόσμου του Πανιωνίου. Ήταν η αρχή, ήταν αυτό ότι έπαιζες και για αυτούς. Είναι σημαντικό να ο κόσμος ακολουθούσε. Σίγουρα ο κόσμος ήθελε να έρθει και στο Χολαδικό και στο ΆΚΑ να υποστηρίξει την ομάδα. Ήταν κάτι που δεν το κατάφερε, δεν το επιτρέψαμε. Οπότε ήταν μια καλή υποδοχή για μας και νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαν και οι ίδιοι πάρα πολύ. Λοιπόν, παιχνίδια με τη Μύκονο τώρα. Έτσι καλώς νομίζω από αρκετά νωρίς, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ξέραμε ότι ο Πανιωνίος με τη Μύκονο θα διεκδικήσει την άνοδο. Θέλω να μου σχολιάσει αρχικά λίγο έτσι, τον τρόπο λειτουργίας, διεξαγωγής αυτών των παιχνιδιών. Δηλαδή, μια ομάδα που βγαίνει πρώτη με μια ομάδα που βγαίνει δεύτερη. Ναι, μεν έχει δύο μάτς στη Νέα Σμύρνη, αλλά καλύτερα να κάνει ανατροπή εφόσον χάσει το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Δηλαδή, έχει και δεν έχει πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση. Ισχύει, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, νομίζω, στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το πράγμα. Είχε γίνει παλιότερα στην Α1 και καταργήθηκε άμεσα. Είχε ξαναγίνει. Ναι. Δεν το ξέρω, μου το λες, ναι, δεν είχα ιδέα. Είναι λίγο περίεργο η αλήθεια είναι. Παλεύεις όλη τη χρονιά ουσιαστικά για το πλεονέκτημα έδρας και καλείσαι να πας να παίξεις στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Είναι λίγο περίεργο. Βέβαια θα μου πεις ότι το ξέρεις στην αρχή της χρονιάς, αλλά είναι ότι αν χάσεις εκεί πέρα κουβαλάς μια έξτρα πίεση που όλη τη χρονιά παλεύεις για το πλεονέκτημα. Εμάς δεν νομίζω, εντάξει, σίγουρα μας έδωσε έξτρα πίεση το ότι ήρθαμε χαμένοι από τη Μύκονο και έπρεπε να κερδίσουμε όπως και οτιδήποτε το δεύτερο παιχνίδι. Απλά όλοι ξέραμε ότι παίζουμε στην έδρα μας, ξέραμε ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Οπότε ήταν ξεκάθαρο το πλεονέκτημα σε αυτή τη φάση.
Και με άλλους παίκτες, συμπαίκτες που μίλησα και με ανθρώπους της ομάδας, όλοι θεωρούσαν μετά τον αγώνα με τη Μύκονο ότι όλη η χρονιά ουσιαστικά θα ήταν το πρώτο μάτς της Νέας Μύρνης με τη Μύκονο. Δηλαδή, αν το πρώτο μάτς, επειδή θα είχατε την πίεση, θα είχατε το άγχος, θα είχατε ότι πρέπει να κερδίσουμε για να μείνουμε ζωντανοί. Αν παίρνατε αυτό το μάτς, ουσιαστικά εύκολα ή δύσκολα θα ερχόταν και η δεύτερη νίκη. Το έχεις εσύ κάπως έτσι στο μυαλό σου τότε? Ναι, ξεκάθαρα. Είναι αυτό ότι είχαμε πει ότι έστω και με ένα πόντο να κερδίσουμε το δεύτερο παιχνίδι. Το τρίτο παιχνίδι θεωρούσαμε ότι θα είναι σχετικά πιο εύκολο. Ωραία, και τώρα θέλω να μου πεις λίγο Μύκονος. Μια ομάδα με αρκετούς έμπειρους παίκτες, μια ομάδα με ρόστερ και παραπάνω κατηγορίες ίσως. Αρκετοί παίκτες δηλαδή έχουν μεγάλη εμπειρία και από Α1 και από Α2. Πού θεωρείς ότι υστερούσε η ομάδα, ο Πανιώνιος, κόντρα στη Μύκονο και πού υπερτερούσε? Τουλάχιστον θεωρητικά πριν ξεκινήσουν αυτά τα μάτς. Δηλαδή που είχατε δώσει έμφαση με τον προπονητή, με το staff, απέναντι στη Μύκονο, πώς να την αντιμετωπίσετε? Είχαμε εστιάσει πολύ στο να τους τρέξουμε. Mm-hmm. Είχαμε το στυλ παιχνιδιού μας είναι στο να κάνουμε περισσότερες επιθέσεις, αρκετά shoot, αρκετά pick and roll γρήγορα. Οπότε εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτό. Αντιμετωπίσαμε ένα θέμα στο πρώτο παιχνίδι με τα rebound. Στη Μύκονο που και το... Στην ρακέτα μέσα θα έλεγα, ναι. Γενικότερα εκεί πέρα ναι, φάνηκε να έχει περισσότερες επιλογές η Μύκονος, εκείνο το μάτς τουλάχιστον. Ναι, είχαμε ένα θέμα με τα rebound. Αλλάξαμε με φάουλ, αν θυμάμαι καλά, μπορείς. Είχα, ναι, είχα με τρία φάουλ βγήκα. Στο δεύτερο παιχνίδι σίγουρα αλλάξαμε κάποια πράγματα στην τακτική μας. Τρέξαμε ακόμα καλύτερα. Η Μύκονος είχε αρκετά βαριά κορμιά πάνω στο παρκέ και το εκμεταλλευτήκαμε, νομίζω, στο έπακρο αυτό. Τελειώνει το δεύτερο μάτς, έρχεται η άνοδος, φεύγει από εσάς, ανακουφίσεστε τέλος πάντων και ζείτε, νομίζω, μια ατμόσφαιρα που, okay, όλη τη χρονιά φέτος είχε, ήταν σχεδόν γεμάτο το Βαρύκα σε κάθε μάτς, αλλά η ατμόσφαιρα που ζήσατε σε αυτά τα δύο μάτς ήταν ξεχωριστή, σωστά? Πολύ ξεχωριστή, θα έλεγα, και από το δεύτερο κιόλας παιχνίδι, εγώ να σου μιλήσω, όταν έφτασα στο γήπεδο 3 και 10, 3 και 4, είδα κόσμο ήδη απ' έξω να μας περιμένει και να μας ψυχώνει. Mm-hmm. Όταν βγήκα για ζέσταμα 4 η ώρα, το γήπεδο σχεδόν είχε γεμίσει. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για την ομάδα, σημαίνει πάρα πολλά για τον κόσμο, ο οποίος έχει δείξει όλη τη χρονιά ότι βρίσκεται κοντά στην ομάδα και βλέπει ότι η ομάδα βγάζει μια υγεία. Στο τρίτο παιχνίδι, εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι δεν έπεφτε καρφίτσα. Ναι. Δεν χώραγε ο κόσμος, ήταν για απ' έξω δηλαδή. Ναι, δεν πήγαινε άλλο. Και θέλω να μου σχολιάσει λίγο για αυτές τις εικόνες που βλέπουμε τώρα. Με τον τρόπο είναι το επίτευγμα μιας ολόκληρης χρονιάς. Καταφέρατε τέλος πάντων στο τέλος να εξαργυρώσετε την καλή σας σεζόν. Αυτό εντάξει είναι ότι χτίσαμε από την αρχή της χρονιάς. Ξεκινήσαμε τη χρονιά πολύ καλά. Η χρονιά παιχνίδι με το παιχνίδι και με τα μάτια του κυπέλου μας πήγε φανταστικά, οπότε έπρεπε να κλείσουμε τη χρονιά όπως την είχαμε ξεκινήσει. Τέτοιες στιγμές είναι η αρχή για την ιστορία του Πανιωνίου καταρχάς. Είναι αυτό που χτίζουμε σιγά σιγά για να ξαναβρεθεί ο Πανιώνιος εκεί που το αξίζει. Θέλω να περάσω αυτή τη φωτογραφία. Είναι από το πρώτο κύπελο που πήρατε. Φάνης Χριστοδούλου, ο παντοτινός αρχηγός, θα πω εγώ, του Βασιλικού Πανιωνίου, με τον Δημήτρη Βεργίνη, τον αρχηγό αυτής της ομάδας. Θα ήθελα ένα σχόλιο και για τους δύο, ξεκινώντας από τον Φάνη. Εντάξει, όλοι γνωρίζουν τον Φάνη, πόσο σημαντικός είναι σαν άνθρωπος, πόσο σημαντικός είναι για την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μας έδωσε έξτρα κίνητρο, έξτρα όθηση, σαν παρουσία, σαν προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, με τις συμβολές του, σαν εικόνα που υπήρχε στον πάγκο. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο, ένα τέτοιο πρότυπο κοντά σου. Στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, περισσότεροι δεν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε ότι υπήρχε αυτός ο άνθρωπος κοντά μας, ότι το βλέπαμε στην προπόνηση, ότι μας έδινε συμβουλές. Σιγά σιγά νομίζω ότι το εμπεδώσαμε όλοι πολύ καλά και μας πέρασε με έξτρα κίνητρο, μας έδωσε συμβουλές πολύ σημαντικές. Αλλά το σημαντικότερο θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος.
Φαντάζομαι για εσάς τους αθλητές είναι πολύ σημαντικό να, έχετε, να παίζετε και να έχετε στον πάγκο σας τον, το φάνηξε το δούλο, έτσι. Δηλαδή, μόνο και μόνο το ότι σας παρακολουθεί, το ότι σας ενθαρρύνει, το ότι σας μιλάει, είναι το έξτρα, αν θες, για έναν αθλητή. Ναι, ναι, παίζει ξεκάθαρο όλο αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό είναι η παρουσία του εκεί πέρα. Mm-hmm. Είναι η παρουσία του που σε κάνει να είσαι εκεί και γι' αυτόν. Γιατί σίγουρα αν μπορούσε να παίξει, θα έμπαινε να παίξει αυτή τη στιγμή. Οπότε το κάνει γι' αυτό. Άλλωστε για πολλού ήταν ο πληρέστερο μπαστιμπολί σα, μην περάσει ποτέ έτσι, σαν Έλληνα εννοώ. Ναι. Μπορούσε να παίξει τι θέσει, μπορούσε να κάνει τα πάντα μέσα στο παρκέ. Είχε σουτ, ήταν μέσα, ήταν παντού. Κάποια λόγια που του φάνη που. Πώς να το πω τώρα, από την αρχή τη σεζόν ή στο τέλο τη σεζόν που συγκράτησε το μυαλό σου περισσότερο, υπάρχουν. Εντάξει, νομίζω ότι κοιτά, είναι περισσότερο οι συμβουλές του σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, σου έδινε μικρά tips ώστε να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση είτε αμυντική, είτε να βάλεις πιο πολύ το μέγεθός σου για να έχεις πλεονέκτημα κάπου. Εγώ προσωπικά μου έδωσα αρκετές συμβουλές. Δηλαδή, σε αρκετά κρίσιμα παιχνίδια, όπως με τον Ηρακλή, όπως με τη Φέα στον τελικό, όπως στα μάτια της Μικόνου, και με την ΑΕΚ κιόλας, δηλαδή ομιλία του στα αποδυτήρια πριν βγούμε με την ΑΕΚ, μας έκανε όλους να βγούμε με έξτρα διάθεση, έξτρα κίνητρο, ότι δεν είμαστε απλά μια ομάδα που ήθελε να παίξει το παιχνίδι με την ΑΕΚ και να φύγει. Νομίζω φάνησε εκτός από τα λόγια του, το πίστευε κιόλας εκείνο το μάτς, ότι μπορεί ο Πανένος να το κερδίσει. Δηλαδή, να το πίστευε. Το πίστευε πάρα πολύ και η ομιλία του έδειξε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ένα άλλο κεφάλαιο του φετινού Πανιωνίου είναι ο Περικλής Σταυρόπουλος, ο προπονητής σας. Πες μου δύο λόγια και για τη συνεργασία σας με τον coach, τις πρώτες σας ομιλίες όταν βρεθήκατε μέσα στην ομάδα. Εντάξει, η προσέγγιση του προς το μέρος μου ήταν πολύ καλή, έδειξε ότι με θέλει. Είναι ένας προπονητής που δίνει στους παίχτες ελευθερία να δείξουν τον εαυτό τους. Σίγουρα έχει κάποια φιλοσοφία, στο περνάει αυτό. Απλά νομίζω ότι παίζει ρόλο η ψυχολογία που σου δίνει και να παίζεις ελεύθερα μέσα στο παιχνίδι. Ασχέτως, να σου δώσω παράδειγμα, στο μάτσο με τον Ηρακλή που στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ άστοχοι, ενώ τα σούτ μας ήταν σχετικά ελεύθερα. Μας έδωσε την ελευθερία να συνεχίσουμε να σουτάρουμε, γιατί αυτό ήταν το πλάνο. Όταν ο προπονητής σου περνάει αυτή την ψυχολογία, σίγουρα μπαίνεις μέσα, συνεχίζεις να σουτάρεις και όπως έγινε με τον Ηρακλή, βάλαμε τα σούτ και γύρισε το παιχνίδι. Πάντως είναι αρκετά απαιτητικός. Νομίζω τουλάχιστον ψυχνίσω στον πάγκο. Δεν ξέρω αν το περνάει και εσάς, σε εσάς τους παίκτες αυτό. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Όταν, είναι αυτό, ότι έπρεπε να μας περνούσε τη σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Ασχέτως δηλαδή που μερικά παιχνίδια φεύγανε εξ αρχής με 20 και 30 πόντους, έπρεπε να είμαστε σοβαροί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Γιατί αυτό είτε έχει να κάνει με το πιο απλό με κάποιον τραυματισμό. Τύπα ξύλο, πρέπει να είμαστε σοβαροί, τα σώματά μας να είναι γερά. Οπότε το επιδίω και ο ίδιος. Προσπεράσαμε τον Δημήτρη Βεργίνη, νομίζω, πριν που σε ρώτησα. Αυτό πειράσω. Εγώ. Εντάξει, με τον Μίτσο προσωπικά τον ήξερα, τον είχαμε ένα γεια κτλ. Τον ξέρω από Θεσσαλονίκη σίγουρα. Αντιμετώπισα εντάξει, έναν αρχηγό πρότυπο. Ο Μίτσος είναι επαγγελματίας με τα όλα του. Αρχηγός σου περνάει, έκανε βουτιές στην ηλικία που βρίσκεται. Παρόλο δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερός μας. Mm-hmm. Οπότε αυτό δείχνει τη διάθεση, άμα ξεκινάει τον αρχηγό σου αυτό το πράγμα, σίγουρα όλοι ακολουθούν. Ήταν πάντα νωρίτερα στο γήπεδο, είναι επαγγελματίας. Οπότε, το γεγονός ότι ο Δημήτρης είχε ξαναπαίξει τον Πανιόνιο και ήξερε πράγματα για κατάσταση λίγο, ήταν κάτι που σας μετέφερε και σε εσάς πιο εύκολα. Δηλαδή, ο αρχηγός σου να ξέρει και την ομάδα που βρίσκεστε καλά. Ναι, σίγουρα. Απλά νομίζω ότι ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα τη χρονιά που έπαιξε ο Δημήτρης ναι, με τη χρονιά τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο τώρα. Η χρονιά τελείωσε, όλα πήγανε καλά. Νομίζω είχες διαιτές συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς, συνεργασία με τον Πανιόνιο, αλλά έπρεπε να επικυρωθεί, αν θες, και πριν νομίζω δύο μέρες, ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολαίου, της συνεργασίας με τον Πανιόνιο.
Ήταν εύκολο να γίνει αυτό και επίσημα? Ναι, ξεκάθαρα, δεν χρειάστηκε και πολύ η ώρα. Ναι, είχα συμβόλαιο ούτως ή άλλως, οπότε ήταν το τυπικό να γίνει αυτό. Εντάξει, αυτό τώρα είμαστε στο στάδιο της μεταβατικής, οπότε ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το χρόνο. Το ρόστερ, όπως φαίνεται, τουλάχιστον ο βασικός κορμός θα παραμείνει. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποιοι παίκτες, έχουν ανανεώσει όπως και εσύ και άλλοι παίκτες και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Τι θεωρείς ότι πρέπει να έχει η ομάδα εκτός από αυτά που είχε φέτος, τι έξτρα πρέπει να έχει για τη νέα κατηγορία που σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολη, Α2 Elite League όπως λέγεται, πιο απαιτητική από την Β' Εθνική? Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Θα είναι ένα πρωτάθλημα πολλών αγωνιστικών. Θα είναι ένα πρωτάθλημα που μετά θα έχει στα play-off. Mm-hmm. Νομίζω ότι χρειάζεται χημεία και συνοχή με τα... Εντάξει, ο βασικός κορμός από ό,τι ξέρω και εγώ θα μείνει. Σίγουρα με τα καινούργια τα παιδιά που θα έρθουν, χρειάζεται να βρούμε χημεία, να καταλάβουν πώς λειτουργούσαμε την περασμένη χρονιά, ότι ήμασταν μια οικογένεια, αλλά να τους το περάσουμε κι εμείς και να βρει ο καθένας το όρο του μέσα στην ομάδα. Εντάξει, θα σε ρωτήσω, γιατί ξέρεις καλά την Α2, την κατηγορία. Είναι σημαντικό, βασικά, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ξένοι σε μια ομάδα στην Α2? Δηλαδή, δίνει το έξτρα παραπάνω, δίνει το κάτι παραπάνω στο σκοράρισμα, σε κάτι? Γιατί υπάρχει δικαίωμα για δύο ξένους στις ομάδες, έτσι, στην Α2. Σωστό, ναι, σωστό. Νομίζω σίγουρα θα αλλάξει την ταχύτητα του παιχνιδιού σε ένα βασικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, από ό,τι έχω παρακολουθήσει και φέτος στον Α2, βρέθηκαν αρκετοί Έλληνες που πήραν αυτό το ρόλο. Σίγουρα υπήρχε στην κατηγορία, υπήρχαν πολύ καλοί ξένοι στην κατηγορία. Ναι, σε κάποιες ομάδες νομίζω ότι τη διαφορά, έτσι, κάποιοι ξένοι στην κατηγορία. Σίγουρα έδειξαν αρκετά πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο με τους δύο ξένους παίζει αυτό ρόλο με το χρόνο συμμετοχής που έχουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που αποφασίζει η ομάδα, θα πάρει ένα που θα παίζει αρκετά ή θα πάρει δύο και θα προσπαθήσει να μοιράσει το χρόνο. Ναι. Ωραία, λοιπόν, και επίσης θέλω να μου πεις τώρα η Α2, όχι τα μυστικά της, αλλά ποιο είναι τα κομμάτια που είναι πιο ισχυρά, αν θες, που είναι πιο δύσκολα, που πρέπει ο Πανιώνιος να τα απεξέλθει? Καταρχάς, αν βάλεις λίγο κάτω τις ομάδες που θα βρίσκονται του χρόνου στην Α2, ναι, νομίζω θα είναι τις καλύτερες Α2 Elite League των τελευταίων ετών, πιστεύω. Κάνε μια αναφορά σε κάποιες, αν θες, γιατί εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος δεν ξέρει κιόλας ή τις περισσότερες ομάδες. Εντάξει, σίγουρα είναι από αυτές που ανέβηκαν. Δηλαδή, ο Μίλωνας σίγουρα έχει ήδη ρόστερ Α2. Πιστεύω ο Έσπερος Λαμίας. Ο Ηρακλής θα φτιάξει καλή ομάδα. Η Ελευθερούπολη θα υπάρχει. Το Ψυχικό θα υπάρχει, που πάντα είναι δυνατό. Από εκεί πέρα μετά ανέβηκαν. Η Δόξα Λευκάδας. Ο Έσπερος Λαμίας. Θα είναι ομάδες που δεν θα είναι εύκολα. Πιστεύω από το 1 μέχρι και το 8-9 δεν θα είναι καθόλου εύκολα τα παιχνίδια. Και φέτος υπήρχε, από ό,τι είδαμε, μια διαδικασία play-off ανόδου, έτσι, στο τέλος. Δηλαδή παίξαν 4 ομάδες και ανέβηκαν οι 2, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, σωστό. Το Μαρούσι και βοήθησε με τη δεύτερη ομάδα. Ο Τρίτονας. Ναι, ο Τρίτονας. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, γιατί δεν είμαι και δεν έχω παρακολουθήσει στο ρεπορτάζ, του χρόνου πάλι θα αλλάξει αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι του χρόνου δεν θα είναι πάλι η διαδικασία. Σαν διαδικασία, δηλαδή 4 πρώτοι να παίζουν μεταξύ τους, ή προτιμάται πρώτος να ανεβαίνει απευθείας? Είμαι και εγώ υπέρ αυτής της λογικής. Νομίζω ότι σε ένα πρωτάθλημα τόσο αγωνιστικών, ίσως θα έπρεπε ο πρώτος να τον επιβραβεύσουμε, να δικαιωθεί και να ανεβαίνει κατευθείαν. Από εκεί και πέρα, σαν διοργάνωση, σίγουρα είναι ωραία. Παρευρέθηκα και στον ημιτελικό. Μάζεψα και το κόσμο, η αλήθεια είναι, στα Μεριώσια. Οπότε αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αγάπησε τη νέα διοργάνωση και τα παιχνίδια που γινόντουσαν εκεί. Είναι ένα κίνημα, αν θες, ναι. Ναι, σαν διαδικασία
Είναι ωραία. Είναι σε καινούργια πρότυπα, σε ξένα πρότυπα. Οπότε νομίζω έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, και δεν μπορώ να με ρωτήσω για σένα κλείνοντας. Έκανες μια πολύ γεμάτη χρονιά. Ήσουν το βασικό πεντάρι της ομάδας. Πόσο ευχαριστημένος είσαι από τη δική σου παρουσία και αν θεωρείς ότι πρέπει κάτι να κάνεις καλύτερα για τη νέα σεζόν. Εντάξει, σίγουρα ποτέ δεν πρέπει να επαναπαύεσαι. Πάντα πρέπει να δουλεύεις καθημερινά. Ήδη έχω ξεκινήσει προπονήσεις. Νομίζω ότι βασικότερο είναι να αρχίσω να δουλεύω λίγο στο σώμα μου. Θα παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο χρόνο στην Α2 έτσι όπως θα είναι. Νομίζω ότι η χρονιά που είπες είναι μέσα από ομαδική δουλειά. Είχαμε νομίζω όλη τη διάθεση, όλη την ψυχολογία στο να παίξουμε καλά. Οπότε φάνηκε και μέσα στο παρκέ. Και τι είναι αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο μέσα στο παρκέ, δηλαδή να γυρίσεις, να καρφώσεις, το κάνεις αρκετές φορές, να κάνεις ένα μπλοκ στον αντίπαλο που και αυτό το κάνεις αρκετές φορές. Ή να δώσεις την τελική πάσα, ας πούμε, να την βγάλεις έξω. Τι μου αρέσει πιο πολύ. Ικανοποιεί περισσότερο. Όλα σ' αρέσουν, αλλά αυτό το κάτι παραπάνω. Εντάξει, σίγουρα αν τελειώνω τις φάσεις από κοντά είναι κάτι που με ικανοποιεί περισσότερο. Ίσως και τα σούτ από mid-range απόσταση. Ναι, αυτό το έχεις και εγώ. Είχα στο μυαλό μου, επειδή σε είχα παρακολουθήσει στο παρελθόν, ότι δοκιμάστηκε περισσότερο το τρίποντο ή το πιο μακρινό σούτ, αν θες, που φέτος νομίζω δεν το πήρες πολύ. Εντάξει, ναι, είχαμε και άλλους που... Ναι, εντάξει, προφανώς. Έβγαινε και εγώ... Είναι κάτι που σου αρέσει ενώ, το να παίρνω λίγες φορές αυτά τα σούτ. Ναι. Προτιμώ να είμαι εκεί τριγύρω να ελευθερώνω τους συμπαίχτες μου. Σίγουρα και να, όποιος είναι ελεύθερος να, με την μπάσα, με καλά screen στα παιδιά που παίρνουν τα pick and roll. Οπότε είναι ένας συνδυασμός νομίζω όλα αυτά. Ωραία, και κλείνοντας, ένα μήνυμα που θέλει να στείλεις προς τον κόσμο εν ώψη της νέας σεζόν. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος από πέρσι το καλοκαίρι και όλος άρχισε να δείχνει τη στήριξη στην ομάδα. Εγώ να τον ευχαριστήσω προσωπικά που ήταν κοντά μας σε όλα τα παιχνίδια. Νομίζω ότι η χρονιά που έχει θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, οπότε θα χρειαστούμε σε κάθε παιχνίδι πάλι τη στήριξή του και να αγαπήσει ξανά το ότι η ομάδα βγάζει υγεία και είναι μια οικογένεια. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Και... Καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε με τη νέα σεζόν. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Ακουατζίδης, το σέντερ του Πανιωνίου, ο ψηλός του Πανιωνίου, που φέτος ήταν από τους βασικότατους παίκτες ομάδας. Λοιπόν, αυτή ήταν η Πανιωνία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μία επόμενη. Θα δούμε πότε θα έχουμε και την live μας εκπομπή. Περιμένουμε να έχουμε και λίγο παραπάνω εξελίξεις στο σύλλογο, στο ποδόσφαιρο κτλ. Για να έχουμε να συζητήσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.